Εντάξει. Κάτσε να σηκωθώ, εντάξει. Να σε φιλήσω. Έλενα, σε φιλήσω κι εγώ, Ελενάκη μου. Τι κάνεις, σταμάτα. Έτσι ήσουνα και πέρσι. Έτσι ήμουνα και πέρσι. Μήπως φέτος με το πιο πολύ τρέξιμο έτσι λίγο... Ευχήσου μου και έτσι να είμαι και του χρόνου να μην... Θες να είσαι τόσο πολύ αδύνατη. Δεν είμαι τόσο πολύ αδύνατη, είμαι κανονική. Πάντως είσαι μια χαρά. Είσαι μια χαρά. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Έχουμε εγώ να πούμε πόσο. Πάρα πολλά πράγματα. Αφού δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω την κουβέντα μας και πού να την πάω. Όπου θες εσύ. Λοιπόν, για κάτσε λίγο να σε δω. Ούτε εισαγωγή δεν έκανε. Γιατί σε έβαλα έτσι λίγο ξαφνικά. Δεν πειράζει. Πες μου πώς τα βλέπεις τα ωραία πρωινά μας χωράφια. Αχ, τι ωραία που είναι. Τι καλά, τι χαρούμενα. Περνάω καταπληκτικά, έχω να σου πω στο πρωινό. Είναι οι άνθρωποι μπροστά από τις κάμερες, πίσω από τις κάμερες, πάνω στα γραφεία. Είναι υπέροχοι εκεί μέσα. Πραγματικά είναι λες και. Ήμουνα μαζί τους χρόνια ατελείωτα. Είναι έτσι όπως το φανταζόσουν, γιατί εσύ δεν είχες ξαναυπάρξει ούτε σαν, ας πούμε, με μικρό ρόλο μέσα σε μια ζωντανή εκπομπή. Είναι άλλο πράγμα, γράφουμε κάποιες εκπομπές και κυρίως αυτά που κάνατε εσείς με τον Μάρκο, που ήταν πιο πολύ σαν μικρά θεατρικά, ρε παιδί μου. Σαν σκετσάκια. Ναι, αυτό είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι μια ζωντανή επικοινωνία με τον κόσμο σε μια εκπομπή που έχει συγκεκριμένη θεματολογία και που πάνω σε αυτό πρέπει να κινηθείτε. Ο Μάρκος είχε την εμπειρία. Είχαμε βρεθεί σήμερα και μαζί. Παίξαμε ένα βιντεάκι δικό σας. Αλήθεια. Ναι, ένα βιντεάκι από τον πρωινό καφέ που έκανε τον οδοντίατρο. Εντάξει. Μεγάλες στιγμές. Το έχασα γιατί γράφαμε το πρωί εκπομπή εμείς για τα Χριστούγεννα και δεν είδα γιατί σας βλέπω το πρωί. Πού το βρήκατε αυτό? Ποιο το βιντεάκι? Το είχε ο Μάρκος αρχείο. Ο Μάρκος, όχι, ούτε ο Μάρκος. Κάποιος δεν το έφερε, δεν μπορεί. Το έφερε, ο Δημήτρης ο τρελός φαν σου, ο Δημήτρης ο Ουγγαρέζος. Δεν υπάρχει, με σένα ξυπνάει, με σένα κοιμάται. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ναι, ρίξαμε πολύ γέλιο. Νομίζω ότι ήταν καλύτερο από ό,τι το περίμενα το πρωινό. Πραγματικά στο λέω. Τι ήταν αυτό που λίγο σε τρόμαζε, σε έφερνε σε μια εγρήγορση, ρε παιδί μου, ότι αυτό πώς θα το κουμαντάρω, θα κάνω. Αυτό που με άγχωνε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ήταν το πώς θα συντονιστώ με τους επάνω, στο control. Αυτό ήτανε? Αυτό ήταν το άγχος μου το τεράστιο. Το τι θα ακούω στο ακουστικό, ταυτόχρονα με την ομιλία μου, δηλαδή με το τι λέω, αν θα μπορέσω να συντονίσω το λόγο μου με αυτό που ακούω και με αυτό που σκέφτομαι. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο άγχος που είχα. Ή ήξερες τι ακριβώς είχε σκεφτεί πρωτίστως ο Μάρκος, Παύλα, άντρα σου για το πώς θα βγει αυτή η εκπομπή? Και το λέω γιατί εγώ άκουγα τις δηλώσεις σας. Αλλά ξέρεις, άμα δεν το δεις, δεν μπορείς να φανταστείς τι ακριβώς εννοεί κανείς όταν λέει θα κάνω ένα πρωινό που δεν θα έχει έτσι, αλλά θα έχει έτσι και θα είναι κάπως έτσι, αλλά θα είναι και 3 ώρες πρόγραμμα, πρέπει να γεμίσει. Κοίτα να δεις, με τον Μάρκο πάντα έχω ένα περίγραμμα του τι θα συμβεί. Στη ζωή μου γενικότερα. Από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες ανατριχιαστικές λεπτομέρειες μένουν σε αυτόν. Απλώς είμαι έτοιμη για τα πάντα μαζί του. Δηλαδή στο περίπου ήξερα τι σκέφτεται, πώς το έχει στο μυαλό του. Το πώς ακριβώς θα γινόταν το ήξερε εκείνος. Έλενε για τα όποια σχόλια θετικά ή αρνητικά. Ευγενικά ή όχι και τόσο. Ήσουν προετοιμασμένη, γιατί ο κόσμος της τηλεόρασης όσον αφορά τις εκπομπές, τις ζωντανές εκπομπές, δεν έχει καμία σχέση με το κάνουμε μια σειρά ή παίζουμε στο θέατρο, ενώ ο σχολιασμός που ακολουθεί, δηλαδή τι θέλω να πω, είσαστε πάρα πολλά χρόνια σε αυτή τη δουλειά και οι δυο σας. Έχετε κάνει πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα και πολλές συνεντεύξεις έχετε δώσει. Έχω την αίσθηση ότι ποτέ δεν παίρνουν την ίδια διάσταση με την περίοδο που είσαι μέσα στην τηλεόραση και κάνεις μια εκπομπή ζωντανή. Έτσι είναι. Γιατί? Δεν το λέω μόνο για εσάς, για όλους μας ισχύει αυτό. Ισχύει για όλους μας. Θα σου πω κάτι. Περίμενα κάποια πράγματα, όχι σε αυτήν την έκταση, όχι σε αυτή τη διάσταση, όχι με αυτόν τον τρόπο, ομολογώ. Ο τρόπος όμως που απαντάς εσύ φαίνεται σαν να ήσουν προετοιμασμένη για τα πάντα, σαν να ήσουν συνεχώς εδώ. Ναι. Και ήξερες τι θα σου συμβεί και ήξερες και πόσο ωραία και ψύχρεμα θα αντιμετωπίζεις όλα. Καταρχήν να σου πω ότι σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί βρήκα αυτό Έλενα, που είπες για μένα. Το... Όχι, άσχετα. Το έχω πει σε μία μου συνέντευξη, θέλω να σου το πω και διαζώσεις λοιπόν, ότι πραγματικά με τιμά το γεγονός εσύ να λες αυτά για μένα. Πέραν τούτου,
να σου πω ότι σε οτιδήποτε ερωτώ με, απαντώ ειλικρινά, έτσι ακριβώς όπως μου έρχεται εκείνη τη στιγμή στο κεφάλι μου. Θεωρώ όμως όχι αγενός, γιατί πιστεύω ότι δεν είμαι αγενής ως άνθρωπος. Άρα λοιπόν, λέω αυτό που σκέφτομαι ευγενικά. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί πιστεύεις ότι υπήρχε αρκετό σχολιασμός για το πρόγραμμα που θα κάνατε πριν καν δούμε το πρώτο δείγμα ή έστω το τρέιλερ? Εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρχε τόσο σχολιασμός για το πρόγραμμα όσο για το πρόσωπο του Μάρκου. Δηλαδή θεωρώ ότι ο Μάρκος ήταν αυτός ο οποίος πυροβολήθηκε περισσότερο παρά το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Και είναι εντυπωσιακό ειδικά φέτος που στην πρωινομεσημβρινή ζώνη υπάρχουν πάρα πολλοί ηθοποιοί παρουσιαστές. Ο μόνος ο οποίος σχολιάστηκε για το πώς θα κατάφερνε να ανταπεξέλθει σε αυτό το πράγμα ήταν ο Σεφερλής. Δεν έχω ακούσει για κανέναν άλλον να αναρωτηθούν «Μα πώς αυτός θα κάνει φιλικό κουβέντο συνεντεύξεις, όπως θες πες το». Μόνο για το Σεφερλή υπήρξε αυτή η αναρώτηση. Αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Ο ίδιος, που είναι επίσης πολύ εύβοιρος και έξυπνος άνθρωπος, τι απάντηση έδωσε σε αυτό μέσα στο μυαλό του? Ότι την ίδια δεν μπορεί, που έδινε... κάτι θα έδωσε και αυτό στον εαυτό του. Θα είπε, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, δεν βαριέσαι, γίνεται αυτό για αυτό το λόγο. Την ίδια ακριβώς που έδινε τόσα χρόνια και στο θέατρο. Δηλαδή? Ακριβώς το ίδιο γινόταν και στο θέατρο. Μέχρι ο Μέγας Γεωργουσόπουλος να γράψει την κριτική που έγραψε και να αρχίσουν να τον βλέπουν με ένα άλλο μάτι, γιατί ξαφνικά ο κύριος Γεωργουσόπουλος το έγραψε και τον ευχαριστούμε γι' αυτό, δηλαδή δεν ξέρω, το λαμβάνω κι εγώ ως ευγνωμοσύνη αυτό το πράγμα, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Από τότε άλλαξαν τα πράγματα για τον Μάρκο. Μέχρι τότε ο Μάρκος ήταν στο στόχαστρο. Από εκεί και μετά όλοι ξαφνικά ανακάλυψαν κάτι που τόσα χρόνια δεν το είχαν δει. Στην τηλεόραση ποιος πρέπει να γράψει κάτι για να γίνει το αντίστοιχο? Δεν ξέρω ποιος είναι ο αντίστοιχος κύριος Γεωργουσόπουλος για την τηλεόραση, ποιος τηλεκριτικός είναι αυτός. Θεωρώ ότι το κύρος του κυρίου Γεωργουσόπουλου στην τηλεόραση δεν το έχει κανείς. Το αντίστοιχο κύρος που έχει ο κύριος Γεωργουσόπουλος στο θέατρο. Πώς τα ξεπερνάτε αυτά που όταν μαζεύονται αρκετά ή όταν αισθάνεστε κάποιες στιγμές ότι μπορεί να σας αδικούν σε κάτι? Αυτό που κάθε μέρα, ας πούμε, που για σας είναι καινούριο, σας μετράνε πόντο-πόντο. Στο λέω εγώ, γιατί εγώ επειδή είμαι πάρα πολλά χρόνια σε μια ζώνη, αυτό το ζω πάντοτε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Αλλά για εσάς που είσαστε καινούργοι σε αυτό, ότι κάθε μέρα σας μετράμε πρώτο-πρώτο, σήμερα εσύ, όχι εσύ, τώρα ήσασταν κοντά, δεν ήσασταν. Και ξέρεις, το ίδιο πράγμα, ο καθένας μπορεί να το βλέπει από μια άλλη οπτική πλευρά. Ναι, σαφώς. Ίδιο πράγμα, το ίδιο αποτέλεσμα θέλω να πω. Ακριβώς. Είναι το αντίστοιχο που γίνεται στις εκλογές, που είναι όλοι κερδισμένοι, που είναι όλοι χαμένοι, που είναι αναλόγως πώς το βλέπει ο καθένας. Εντάξει, δεν μπορείς να αλλάξεις την οπτική ενός ανθρώπου, γιατί πιστεύω ότι δεν μπορείς να αλλάξεις αυτό που πραγματικά νιώθει για σένα, τη συμπάθεια ή την αντιπάθεια ή την ουδετερότητα. Θεωρώ όμως ότι λίγοι είναι ουδέτεροι, πραγματικά αντικειμενικοί. Κάποιος ή συμπαθεί πολύ ή αντιπαθεί πολύ, οπότε εκεί λίγο τα πράγματα μπερδεύονται. Πώς σκέφτεστε μελλοντικά τον εαυτό σας μέσα σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, στο πρωινό? Πόσο μελλοντικά εννοείς? Από του χρόνου και μετά. Γιατί φέτος πώς να το σκεφτείτε, το ζείτε. Κάτσε να φτάσουμε, μετά. Να φτάσουμε στο τέλος της σεζόν, να κάνουμε τον απολογισμό μας, να δούμε τι μας έφερε αυτή η χρονιά, τι μας έδωσε, τι δώσαμε εμείς τους άλλους. Και θα τα ξαναπούμε στο τέλος της σεζόν. Εσύ φέτος δεν κάνεις θέατρο, αλλά αν θυμάμαι καλά, γενικώς προσέχεις να μην δουλεύεις τόσο πολύ, γιατί και εσύ μου το έχεις πει, αλλά μου το έχει πει και ο Μάρκος, ότι παρότι θα ήθελε να σε έχει συνέχεια κοντά του στο θέατρο, εσύ κάνεις πίσω. Δεν είσαι συνεχώς, δηλαδή και τις δύο σεζόν, χειμώνα-καλοκαίρι. Το καλοκαίρι δεν είμαι σίγουρα. Πλέον δηλαδή το θεωρώ δεδομένο ότι δεν πρόκειται να ξαναδουλέψω καλοκαίρι εκτός απρόοπτου.
Γιατί είναι απέτηση του Χάρη να πηγαίνουμε διακοπές. Και μπροστά Χάρης, στο Χάρη. Πάει μπροστά. Α, δεν κουνιέται κανείς. Τελειώνουν όλα. Έτσι. Δεν κουνιέται ούτε ο Σεφερλής μπροστά στο Χάρη. Έτσι. Εκεί τελειώνουν. Εξάλλου μου το δεις και διαφορετικά. Για πόσα χρόνια ακόμα ο Χάρης θα θέλει να κάνει διακοπές με τους γονείς του ή με τη μάνα του ή με τον πατέρα του. Θα θέλει και αυτός κάποια στιγμή τις δικές του παρέες. Έχουμε μέλλον ακόμα, λέω έχουμε, γιατί εγώ έχω. Ναι. Είμαστε κοντά σε αυτό. Παιδιά στην ηλικία αυτή. Αλλά εν πάση περιπτώσει όσα είναι θες να τα χαρείς και εσύ. Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα φέτος το χειμώνα αρχικά ξεκίνησα για να δουλέψω μαζί του. Μου λέει φέτος πια πρέπει να δουλέψει, γιατί πέρασαν 2-3 σεζόν κολλητά που δεν έχω δουλέψει στο θέατρο. Του λέω, οκ, μόλις ξεκίνησε λοιπόν το πρωινό και είδα τι γινόταν, του λέω να σου πω, άμα θέλεις να πεθάνω, άσε με να δουλέψω και στο θέατρο. Ναι, βέβαια. Αλλά επειδή φαντάζομαι ότι δεν θέλεις να πεθάνω, αντικατάστησέ με μία κοπέλα. Εκείνος πώς αντέχει, βρε Έλενα. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Δηλαδή, άκουγα τον προηγούμενο μήνα που διάβαζα και μου λέγανε και συνεργάτες μου ότι ανεβοκατέβαινε στη Θεσσαλονίκη για γυρίσματα και το πρωινό. Και εντάξει, λέω, δεν έχει το κομμάτι, είμαι μάνα, έχω και το παιδί και την έγνοια αυτή και από πάνω και την παρακολούθηση, διαβάσματα, φαγητά κτλ. Αλλά δεν πάβει, ρε παιδί μου, να είναι πάρα πολύ το ναι, φορτίο. Βιολογικά, δεν αντέχει κάποιος. Δηλαδή... Αυτός πώς αντέχει. Δεν ξέρω. Δηλαδή, εξήγησέ μου. Ειλικρινά, του λέω, πες μου τι πίνεις και δεν μας δίνεις και εμάς να γίνουμε έτσι. Τι κάνει, ναι. Παίρνει βιταμίνες. Κοιμάται τόσο βαθιά, κάνει υπνοθεραπεία και χαλαρώνει. Τι κάνει? Δεν κάνει τίποτα. Είναι πορωμένος με τη δουλειά. Ο Μάρκος, εγώ του έχω πει, ξέρω, του λέω, τη μέρα που θα πεθάνεις. Είναι η μέρα που δεν θα μπορείς να δουλέψεις. Τη γνωρίζω πολύ. Αυτή. Έχει πάθος, έχει ψώνιο. Δεν φαντάζεται τον εαυτό του να υπάρχει χωρίς να δουλεύει. Δεν ξέρω. Ειλικρινά. Εσύ δεν είσαι έτσι πάντως. Εγώ σε καμία περίπτωση. Εγώ είμαι νορμάλ άνθρωπος. Δεν είμαι σαν το Σεφερλή. Εννοείται σε καμία περίπτωση. Πώς είναι που δουλεύετε μαζί στην τηλεόραση? Το ίδιο όπως είναι και στο θέατρο. Είναι το ίδιο. Ναι, ακριβώς. Έχω να σου πω. Είναι το ίδιο απαιτητικός, το ίδιο αυστηρός, το ίδιο γλυκός. Το ίδιο όπως είναι και στο θέατρο. Είσαστε απολαυστικοί μαζί στην κουζίνα. Είμαστε. Ναι. Ναι, γιατί αυτός είναι άσχετος και εγώ είμαι σχετική γι' αυτό. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να που τον επαναφέρει στην τάξη, που τον βάζεις να κάνει πράγματα. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει να δω πώς μαγειρεύει ο Ανδρέας και τι κάνει και ποια είναι η συνταγή του, για να την κάνω κι εγώ μετά στο σπίτι. Εκείνος, τίποτα. Ήξερες να μαγειρεύεις πριν αποκτήσεις το Χάρη? Ναι, βέβαια. Βέβαια. Ήξερες, ε? Ναι. Δηλαδή, ας πούμε... Δεν φαινόταν δηλαδή στο Μάρκο πριν να αποκτήσω το Χάρη. Θα μου πεις, ήμασταν λίγο μαζί, αλλά. Ναι, φαινόταν. Δηλαδή είχε φάει από τα χεράκια σου? Μία και δύο. Εννοείται. Ναι, ήξερα να μαγειρεύω. Είσαι σίγουρη? Άλλα μας έχει πει στο βίντεο. Τι, αλήθεια? Τι μίλησε μεταξύ για μένα? Μεταξύ άλλων που έχει πει, εν πάση περιπτώσει, και να τα δούμε τώρα μαζί. Αν θυμάμαι καλά, μας είπε ότι από το Χάρη και μετά, ας πούμε, έμαθες να μαγειρεύεις. Δεν ήξερες να μαγειρεύεις ή κάτι τέτοιο. Τώρα, μπορεί να παραποιώ τα λόγια του, θα τα δούμε μαζί. Παναγία μου. Μην τους βάλουμε. Παναγία μου, για να δω. Για πάμε. Διανύουν μία από τις καλύτερες περιόδους της επαγγελματικής τους καριέρας. 5 χρόνια γάμου μετά και έχοντας συμπληρώσει 11 χρόνια μαζί, ο Μάρκος Σεφερλής και η Έλενα Τσαβαλιά παραμένουν το ίδιο ερωτευμένοι και δεμένοι όπως στην αρχή της σχέσης τους. Ο Μάρκος Σεφερλής ανοίγει την καρδιά του και μιλά για την πολύ αγαπημένη του σύζυγο και μητέρα του παιδιού του, Έλενα Τσαβαλιά. Καταρχήν είναι επίμονη, έχει πείσμα πολύ. Άμα βάλει κάτι στο μυαλό της, το καταφέρνει. Βέβαια, και λάθος να κάνει, δεν το παραδέχεται. Δεν αλλάζει εύκολα γνώμη, όσο και αν προσπαθεί να την πείσει, θα μείνει εκεί στο δικό της. Παρ' όλα αυτά είναι μια ισχυρή προσωπικότητα, είναι μια εντυπωσιακή παρουσία, πολύ όμορφη γυναίκα, είναι καταπληκτική μαγείρισα και ό,τι και να φτιάξει, το φτιάχνει πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, πριν παντρευτούμε, από ό,τι μου είπε, δεν μαγείρευε, ούτε ήταν το χόμπι της, ούτε είχε πολύ ασχοληθεί. Απλά από τη μεγάλη της αγάπη σε μένα, μετά βέβαια ήρθε ο Χάρης, άρχισε να μαγειρεύει. Αλλά ό,τι κάνει το κάνει τέλειο. Όχι, δεν βοηθάω ποτέ για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί δεν είμαι καλός σε τίποτα, και δεύτερον, γιατί δεν έχω χρόνο. Όταν είμαι στο σπίτι, καταπιάνομαι με όλα αυτά που πρέπει να κάνω για να ανέβουν στη σκηνή του θεάτρου, που δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με αυτά. Αλλά δεν μου ζητάει ποτέ και τη βοήθειά μου, γιατί
είναι άξια, τα κάνει μόνη της και φροντίζει, παρόλο το δύσκολο και βαρύ πρόγραμμά της, να τα έχει όλα στην εντέλεια. Τσακώνονται σπάνια και αντιμετωπίζουν με χιούμορ τις δύσκολες καταστάσεις. Ο Μάρκος δηλώνει περήφανος για τη σύζυγό του και για τον τρόπο που μεγαλώνει το γιο του Χάρη. Τον διαβάζει τον Χάρη. Το πρωί με το που σηκώνει ο Χάρης, του τα έχει όλα έτοιμα για να πάρει το πρωινό του και να πάει στο σχολείο. Γενικά είναι μια πολύ πιστή και αφοσιωμένη μάνα, σύζυγος, και γενικά μέσα στο σπίτι μας κάνει και τους δύο ευτυχισμένους. Τσακωνόμαστε σπάνια και στην ουσία τσακώνεται μόνη της. Δεν είμαι άνθρωπος που θα τσακωθεί για μικροπράγματα. Άμα συμβεί κάτι πολύ σημαντικό, μπορεί να τσακωθούμε. Αλλά δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα, τουλάχιστον δεν θυμάμαι να έχει συμβεί. Πολλές φορές πάνω στη σκηνή, ξεκινώντας την παράσταση, αρχίζω και τις κάνω πειράγματα πάνω σε αυτό για το οποίο μπορεί να έχουμε τσακωθεί, χωρίς να καταλαβαίνει ο κόσμος, και τελειώνει εκεί και η παρεξήγηση και. Και όλα. Πάντα με χιούμορ, και εκεί η σκηνή δεν μπορεί να κάνει και τίποτα άλλο, δεν μπορεί να αντιδράσει, δεν μπορεί να μου πει και κάτι. Τη το φέρνω έτσι ώστε τελειώνει η παρεξήγηση εκεί. Την αγαπάω πολύ, την είναι η γυναίκα της ζωής μου. Έφερε στον κόσμο ό,τι πολυτιμότερο έχουμε, το Χάρη, και θέλω να είμαστε για πάντα μαζί. Εντάξει, θα του στείλω ένα φιλί. Σ' αγαπώ πολύ και το ξέρεις. Όντως σε πειράζει για αυτό που έχετε τσακωθεί πάνω στη σκηνή? Δεν μπορείς να φανταστείς. Ναι, γιατί ξέρει, γιατί εγώ κρατάω μούτρα. Δεν μπορώ, εγώ έτσι και τσαντιστώ. Μπορεί να το κουβαλάω όσες μέρες να είναι. Αν δεν κάνει πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να υποχωρήσω με τίποτα. Και το ξέρει και μου κάνει πλάκα για να ηρεμήσω. Και εμείς εσύ. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μωρέ, είναι και λογικό. Να σου πω κάτι. Σε είχα ακούσει τις προάλλες να λες ότι. Και το λέω γιατί πολλές φορές έχουμε κάνει δηλώσεις και τελικά μετά τις μαζεύουμε κιόλας και λέμε τι τα ήθελα και τα έλεγα τώρα αυτά. Ότι εντάξει, έχεις τελειώσει με τα παιδιά, κάνατε το Χάρη, τι ωραία που είσαστε, μεγάλο το παιδί, όχι άλλο παιδί. Ναι, όχι, τελείωσα. Εγώ το εννοώ. Πόσο σίγουρα το λες αυτό και το εννοείς? Με όση ασφάλεια μου δίνουν οι τρόποι που δεν θα μείνω έγκυος, ξέρω εγώ. Γιατί? Δεν ήθελα ποτέ δεύτερο παιδί. Κάτσε, πότε σκέφτηκες το πρώτο? Δεν το σκέφτηκα, μου ήρθε. Το ήθελα πάρα πολύ, αλλά μου ήρθε. Δεν το προγραμμάτισα. Δεν είχες σκεφτεί ποτέ, παράδειγμα, λέω, όταν ήσουν 25 χρονών, ότι θέλω κάποια στιγμή να κάνω οικογένεια, κάνω ένα παιδί, δύο, δεν ξέρω. Ήθελα να κάνω παιδί όταν ήμουν πολύ μικρή. Τότε μεταξύ 20 και 25, ναι. Ακριβώς. Μετά δεν ήθελα καθόλου να κάνω παιδί. Έλεγα ότι εγώ παιδί δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ στη ζωή μου. Μου λες γιατί? Να καταλάβω. Δεν ξέρω. Λίγο το ίσως δεν ήμουν με ανθρώπους που μου το ξυπνούσαν αυτό το πράγμα. Ωραία. Και ναι. Μετά φτάσαμε και μετά φτάσαμε στον Μάρκο, ο οποίος με το που τον γνώρισα, λέω με αυτόν θέλω να κάνω παιδί. Δεν το επεδίωξα. Θες να μου πεις το γιατί και πάλι? Δεν ξέρω. Ήταν ο άντρας που μου έκανε κλικ. Δεν ξέρω να σου πω. Ήταν αυτός που είπα ότι με αυτόν εγώ. Θέλω να είμαι μαζί του, θέλω να κάνω παιδί. Ήταν πολύ διαφορετικός από τους άλλους, ξέρω εγώ. Και φτάσατε να κάνετε λοιπόν το Χάρη, αυτό το υπέροχο παιδάκι. Και από εκεί και μετά με το ποβέτης του Χάρη, δηλαδή το είπες από την αρχή ότι ναι. Δεν είμαι για παραπάνω. Δεν ξέρω, έπαθα με το Χάρη, έχω τρέλα, έχω έρωτα, έχω λατρεία, ο Χάρης είναι όλος ο κόσμος. Μετά το Χάρη δεν υπάρχει τίποτα για μένα. Ο Χάρης και μετά το χάος. Έλενα. Ναι, αλήθεια στο λέω, τι να σου πω. Οπότε δεν μπορούσα να διανοηθώ. Λέω προς Θεού, δεν λέω ότι έχω δίκιο σε αυτό που θα πω τώρα. Δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι αυτή την αγάπη μου θα τη μοιράσω και σε ένα άλλο πλάσμα. Θέλω να σου πω ότι όλες οι γυναίκες που γνωρίζω και που έχουν παιδιά, όλες, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μετά το πρώτο παιδί, όταν περίμενα ή περιμέναμε, γιατί το έχω συζητήσει με όλες τις γυναίκες το δεύτερο, πάντα η συζήτηση ήταν θα τα αγαπήσω το ίδιο. Και διαπιστώνεις, δεν είναι ότι το λες ή έχεις απάντηση εκείνη την ώρα, στην πράξη. Και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο και το δέκατο αν έχεις. Είμαι σίγουρη. Δεν μπορείς να μην τα αγαπάς, τρελαίνεσαι το ίδιο για όλα τα παιδιά. Αν είσαι μια μάνα, γιατί αν δεν είσαι είτε έχεις ένα, είτε έχεις παραπάνω, μπορεί να μην νιώθεις και τίποτα. Είμαι σίγουρη. Αλλά ας μην μιλήσουμε για αυτές τις περιπτώσεις, να μιλήσουμε την κανονική μάνα. Μα σου λέω από την αρχή ότι ξέρω ότι είμαι ένα δίκο. Το γνωρίζω ότι δηλαδή, είμαι ένα δίκο σε αυτό που λέω. Να δεις πώς θα έκανες και για το δεύτερο, το ίδιο πράγμα. Δεν μπορούσα να το κάνω. Ήταν πάνω από τις δυνάμεις μου. Δηλαδή είχα τέτοιο πάθος με το γιο μου. Τέτοια τρέλα,
τόσο ήταν τα πάντα για μένα ο Χάρης, που δεν περνούσε από το μυαλό μου ότι θα έκανα κι άλλο παιδί. Το καταλαβαίνω. Έχεις σκεφτεί τι θα γίνει όταν ο Χάρης θα κάνει έτσι για μια κοπέλα και θα θέλει να φύγει τρέχοντας, ναι, να πάει να μείνει μαζί της όπου θα είναι η κοπέλα? Αυτά τα έχουμε πει, τα έχω δηλώσει. Θα είμαι η κάκιστη, η χειρότερη πεθερά που υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Μιλάμε από 40 κόσκινα, θα την περάσω και πάλι δεν θα μου φτάνουν. Μα το θέμα δεν είναι αν θα σ' αρέσει. Είναι ότι θα φύγει μια μέρα. Κι εγώ δίπλα, στο διπλανό διαμέρισμα. Κι εγώ γιατί θα το καλεσμένη για να μου τα πεις κατάμουδρα. Πού θα πάει? Πού θα το αφήσω το παλικάρι μου να πάει? Δίπλα σε ποια? Η μαμά του Μάρκου είναι έτσι με τον Μάρκο? Όχι τώρα πια που εντάξει είναι και αυτό 40 χρονών, αλλά όταν τον γνώρισες πριν από 10 τόσα χρόνια. Είναι. Ήταν έτσι. Είναι. Ναι, έχω γνωρίσει τη μαμά του, αλλά δεν θυμάμαι. Παίρνει. Δεν μπορώ να θυμηθώ πώς ήταν με τον Μάρκο. Ναι. Λέει, παίρνει. Τι έκανε, έφαγε, ντύθηκε. Λέω, ντύθηκε. Έφαγε. Ναι, γύρισε, είναι κουρασμένο. Δηλαδή, σε ρωτάει τα αυτονόητα. Τώρα που τον βλέπει στη τηλεόραση και μπορεί να καταλάβει και αντιδράσεις ψυχολογικά πώς είναι. Γιατί στο θέατρο δεν παίζει ρόλο, τελείωσε. Εδώ τώρα και να θες, σου φεύγει και λίγο το βλέμμα. Δηλαδή, όχι, το από εμπειρία παίρνει, το λέω. Παίρνει, δεν παίρνει να πει σήμερα το παιδί μου κάτι έχει. Τι έχει, γιατί είναι κουρασμένο. Γιατί λέω, γιατί πήγαινε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι κουρασμένο. Πες του να ξεκουραστεί. Λέω, εντάξει, εννοείται. Δηλαδή τα αυτονόητα λέμε τώρα, έτσι. Εγώ όμως το λέω και το δηλώνω. Θα είμαι χειρότερη από την πεθερά μου. Αυτό το δηλώνω. Δεν θα είναι. Έλενα, τι πλάκα που έχεις. Όσες έχετε κορίτσια, σας το λέω, γιατί πέρσι είχες φτύσει τον κόρφο σου, γιατί μπορεί να, δεν ξέρεις πότε που μπορείς να παίζεις. Ναι. Φυλαχτείτε όσες έχετε κορίτσια από μένα. Ρε Έλενα. Τι να κάνω. Έλα, δεν μπορώ να το πιστέψω τόσο πολύ. Έχω πάθος, έχω τρέλα. Σου λέω, είναι τα πάντα. Εκείνος πώς σας αντιμετωπίζει, τους δυο σας? Σε σχέση γιατί με σίγουρα τι? Ότι καταλαβαίνει, του έχετε και οι δύο πολύ αδυναμία. Με διαφορετικό τρόπο το δείχνετε. Αλλά ότι είναι ξεκάθαρο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι ποιες φορές έχω δει και τον Μάρκο σε βίντεο που έχει τύχει να μιλήσουν μαζί. Για σένα, μάλλον θα έχουν μιλήσει, βέβαια, γιατί να τους έχω μαζί σε βίντεο. Βλέπω τη σχέση που έχει και με τον πατέρα του. Έχει άλλου είδους σχέση με τον πατέρα του και άλλου είδους σχέση με μένα. Δηλαδή με τον Μάρκο περνάει καλά, του αρέσει, κάνουν όλα τα αντρικά σπορ μαζί. Αλλά γενικώς περνάει καλά γιατί ο Μάρκος δεν του λέει όχι, δεν τον βάζει τιμωρίες, εσύ παρόλο την καψούρα σου τα κάνεις και αυτά. Εννοείται ότι θα τα κάνω. Αλλά τον βλέπω ότι μαζί μου αισθάνεται ασφάλεια. Παρόλο που με μένα περνάει και δύσκολα, εκτός από εύκολα, παρόλα αυτά αισθάνεται μια άλλη ασφάλεια. Έχουν κάνει δυο τους κάτι μαζί, μόνοι, χωρίς εσένα. Τι εννοείς να έχουν κάνει κάτι? Πόσο θα λείψουν να κάνουν κάτι μέχρι να πάνε στο γήπεδο και να γυρίσουν? Τίποτα άλλο πολύ. Δεν τους επιτρέπω. Εννοείται πως όχι. Αυτά είναι. Πάμε όχι. Σε διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λίγο λεπτάκι, παιδιά. Λυπηθείτε, με έχω γράψει και μια κομπή από το πρωί. Πόσο πια γυναίκα να αντέξει πάνω στα 12 άποντα. Τέλος, μέχρι εδώ ήμουνα. Δεν πάει άλλο. Τώρα μόλις τα έβαλα εγώ για να μην λέμε ψέματα. Εσύ εντάξει, είσαι καλεσμένη, εντάξει. Εντάξει, ναι. Τι. Ναι. Εντάξει. Τα βγάζω. Όχι, μην τα βγάλεις τώρα. Πρώτη φορά ήρθες φέτος να σου βγάλουμε τα παπούτσια, προς Θεού. Ρε Γρηγόρη. Αυτό το κορίτσι που εντάξει έχει αντιμετωπίσει πολλά από τον άντρα του, δεν έχει ανάγκη. Βρίσκει του μια ωραία ερευνούλα έτσι να πάει. Να σου πω, πεθαίνω με τις έρευνες, έτσι όπως τις λες. Μιλάμε, καθόμαστε μετά το τέλος της εκπομπής, αλήθεια. Και σας βλέπουμε στο καμαρίνι και κατουριόμαστε. Γιατί, Έλενα, γιατί πεθαίνεις, για πες μας. Γιατί αυτό το αγόρι είναι γλυκό, έχει χιούμορ. Δεν μιλάω για το Σεφερλί, ρε παιδιά, μιλάω για τον Γρηγόρη. Να τα λέμε και αυτά, βεβαίως. Ο άλλος εννοείται, τον ξέρει, ζει μαζί του τόσα χρόνια. Ναι. Εγώ το έχω πει, σε βλέπω κανένα μέρα να ανεβαίνει σε κανένα δελφινάριο, να παίζει ένα ρόλο και να φεύγει. Είναι μακάρι. Το μόνο σίγουρο έχω. Έχει να αλλάξει πω. Πάρα πολύ μέσα γιατί στα χρόνια που το ξέρω. Τα λες αυτά. Γιατί αγάπη μου, γελάμε τόσο πολύ. Και εσύ τα λες τόσο σοβαρά. Γιατί τι είδε. Όχι, πολύ γρήγορα να σου πω ότι στο Πανεπιστήμιο του Όκλαντ. Θα κάνεις μεγάλη χαρά γι' αυτό. Για το Όκλαντ. Κάνανε μια μεγάλη έρευνα και λένε ότι οι γυναίκες που περιβάλλονται στη δουλειά τους από πολλούς άντρες, ναι, βιώνουν παρατεταμένο σεξ στο σπίτι. Κάτσε μωρέ, δεν κατάλαβα. Στο σπίτι. Οι γυναίκες. Τι σχέση έχει αυτό με την δουλειά? Εννοείς ότι εμπνέονται? Ότι ο άντρας, ναι, όταν ξέρει ότι η γυναίκα του έχει τριγύρω πολλούς άντρες,
φροντίζει η ερχόμενη σπίτι να την περιποιηθεί. Εννοεί να μην δημιουργήσει κενό, πειρασμό. Δηλαδή, να μην αφήσει χώρο σε άλλους, ας πούμε. Βέβαια, στους δικούς μας χώρους δεν είναι και αυτό που λέμε καλουπατζίδες οι άντρες. Γιατί όχι, ρε. Δεν δέχεσαι φλέρτε εσύ καθημερινά από μένα. Δεν συζητάω για τα νταμάρια. Αλλά γενικότερα δεν το λέω σου. Η δουλειά του καλουπατζί εδώ. Παρεξηγηθήκαν. Όχι, ίσα ίσα τα παιδιά ξέρουν. Ναι. Και μια χαρά αγόρια έχετε εδώ μέσα. Καλέ, έτσι, μάρια, να τα λέμε αυτά. Γι' αυτό και έχουμε παρατεταμένα σεξ στο σπίτι. Εμείς ή αυτοί. Εμείς από αυτούς. Καταλάβεις, όχι από αυτούς τους συγκεκριμένους. Αυτά τα ένα είναι δυνατό. Ένα είναι δυνατό, γιατί όλοι μισοκατεστραμμένοι. Ποιος, ο Κουδέλης, ποιος. Ο Βαγγέλης δεν είναι εδώ. Ο αδερφός. Δεν ξέρω αν το ξέρεις, τον αδερφό σου λέω. Έρεση, τι κουκλάκι, να είναι καλά το παιδί. Ήσυχο, μαζεμένο, ντροπαλό. Ναι. Μην του λες, μην του το λες συνέχεια ότι είναι αδερφός μου και δεν θέλει να το λέει. Γιατί ίσα ίσα είναι, ναι, δεν μπορεί καθόλου. Ντρέπεται, αλλά είναι ήδη κόκκινος, αφού είναι για το μαλλί, δεν έχει θέμα. Εγώ μπορώ να πω ότι είναι φοβερά συνεφίλ και μου λέει για ταινίες εκλεκτές πάντα που παρακολουθεί. Είναι άλλης κουλτούρας ο αδερφός μου, δεν έχει να κάνει. Είστε όμως και οι δύο, τύπου γιόγκα οικογένεια. Είναι μία υπάρχει. Δεν είναι όπως εγώ που η αδερφή μου καταλαβαίνεις ότι είσαι από σπίτι τέτοιο. Και ο Βαγγέλης μιλάει σιγά και η Έλενα είναι έτσι. Με άλλο τρόπο, οι άντρες είναι και λίγο πιο χαλαροί από τις γυναίκες. Η αλήθεια γενικότερα είναι πιο ζεν. Δηλαδή, κοίτα δίπλα σου. Α, εδώ. Αλλά από εδώ, Ναύαρχος και Λεβουδέζος, άλλη κατάσταση. Γιατί δεν είμαι χαλαρός. Δεν είναι χαλαρός ο Γρηγόρης μας. Κοιτάξτε, παιδιά, τώρα δεν μπορώ να αποκαλύψω και τι συνέβη στις 26. Αλλά δεν το λες και χαλαρό το Γρηγόρη μας. Χαλαρός είναι. Να τα πει. Για πες λοιπόν για την έρευνα. Τι δεν θέλει ένας άντρας από τη σύντροφό του. Γενικά. Ναι, κάποια πράγματα τον ενοχλούν πάρα πολύ. Την γκρίνια. Σίγουρα, η γκρίνια σίγουρα παίζει. Την γκρίνια. Ποιος άντρας είναι. Κάτσα, πάω εκεί κοντά, λέει. Πήγε, όχι, παιδιά, τι το πέτυχα με τη μία. Μάρκο, μην ζηλεύεις, άκαπνος είμαι. Πλάκα κάνω. Πλάκα κάνει, Μάρκο. Ναι, λοιπόν, ακούσε τώρα. Για πες τώρα. Το πρώτο. Να τον βρίζει και να το χτυπάει μπροστά στους φίλους. Να τον βρίζει και να τον χτυπάει. Σου έχει τύχει ποτέ στη ζωή σου γυναίκα που ή να σε έβριζε ή να σε έφτιανε ή να σε χτύπαγε μπροστά στους φίλους σου, Γρηγόρη? Εμένα όχι. Δεν με χτύπαγε στο κεφάλι. Μου ρίχνε κάτι. Οπ, έπιασα λιγάκι. Παιδιά, αρχίσαμε. Εγώ δεν πιάνω από εδώ. Από εδώ πιάσα. Εδώ είμαι άνετα, δεν έχω. Ναι. Από εκεί δεν έχω. Σου πω και εδώ άνετα. Μου ρίχνε ψηλές, μωρέ, λένε. Καμιά κλωτσά. Κλωτσά, κλωτσά κάτω από το τραπέζι, κανένα τσίπο. Εντάξει, να σου πω. Αυτό την έχουν φάει όλοι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει. Να μου τη ρίξεις. Μην με βλέπουν οι φίλοι μου, δεν αισθάνομαι καλά. Θες για τη Δία. Ναι, ρε Λένη. Πονάω εγκίνδυνο. Δεν μας η δίρη ποτέ η Ναταλή. Έλα σπίτι μου να σε κρατήσω λίγες μέρες. Η Ναταλή δεν με δέρνει, δεν ξέρω τι έχει πει. Γιατί και αυτή είναι χάλια. Και δεν ξέρω σε άλλη διάσταση. Ποιος να πρωτοδύρει ποιον. Και κατραπαλιά και ρε ζηλεμά. Κάτσε καργαλιά. Για να μην του μείνει αιτία. Κάτσε καργαλιά με, είναι και ζηλιάρης αυτός. Άκου τη λίγη. Τι θα τη σκέφτε. Τώρα με φύγει η ατρίλα. Παιδιά, κάτσε τώρα γιατί περάσαμε. Αλλά τώρα τη σκέφτε. Άκουτε με το που την κοιτάω τέρμα. Λοιπόν, λοιπόν, ανακεφαλαιώνω. Ένα. Ο άντρας δεν θέλει να τον χτυπάς μπροστά στους φίλους. Και να με βρίζει. Και να τον βρίζει. Πες ρε παιδί μου, άντε βρε κουτέ. Κουτούλι. Το κουτέ να το καταλάβω. Μην με πες με άσχημη κουβέντα άλλη. Δηλαδή πάμε σε μια καφετερία. Πας να μπεις μέσα, σου βαράω το κεφάλι σου. Πού πάνε βλάκα. Όχι το βλάκα, μωρέ, δεν είναι ωραίο. Το βλάκα σε χάλασε. Όχι, θα σε πάλι βλάκα εδώ μέσα. Κάτσε. Ακούστε το δεύτερο. Να μερακλώνει με καψουροτράγουδα ενώ είναι μαζί μου. Α, δεν μπορώ. Με τι να μερακλώσει η γυναίκα. Δεν εκείνη την ώρα κάνω κάτι σκέψεις περίεργες. Με το Βιβάλτι. Εκείνη την ώρα, Έλενα, το μυαλό μου στροβιλίζει η ιδέα ότι κάποιον σκέφτεσαι. Γιατί να μην σκέφτεται σένα, λες να μην σε θέλει καθόλου. Μα τι καψουροτράγουδα, αφού με έχει, τι να καψουρευτεί άλλο. Δεν με έχει εκείνη την ώρα. Να σε έχει, αλλά να τη χώρισα. Όταν. Ναι, εντάξει, δεν τη χώρισε, είσαι μαζί. Δηλαδή ακούει ένα τραγούδι. Ακούσε ένα. Η χωρισμένη. Δεν γιορτάζουν. Ποτέ. Εκείνη την ώρα γιατί να μερακλώσω, αφού δεν είσαι χωρισμένη. Εντάξει.
Εντάξει, ρε παιδί μου, γιατί είναι το τραγούδι έτσι. Σε πάει το τραγούδι. Άμα ακούσει κλασική μουσική, θα πα αλλού. Μπορεί εσύ να μερακλώσει με το περνώ και μόνο μου καλά. Αυτό τι σημαίνει, ότι έχει πάρει φω. Ο καθένα το πει. Όχι, το περνώ και μόνο μου καλά, δεν θα μερακλώσει. Πήρε φω. Συγγνώμη, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Το είχατε σκεφτεί. Εγώ λοιπόν, επειδή είναι βιωματικά αυτά που γράφαν, το ξέρει, Έλληνα αυτό. Πε τώρα, θα σε παρακολουθώ κάθε μέρα, είναι λοιπόν αλήθεια στο λέω. Δεν μ' αρέσει. Θα μαζέψω τι έρευνε. Δεν μ' αρέσει καθόλου. Δεν μ' αρέσει. Θα κάνω ένα βίντεο με τις έρευνες, αλήθεια. Δηλαδή, Γρηγόρη, παλιά όταν ήσουν ελεύθερος και πήγαινες μια φορά σε ένα μπουζουκάδικο με μια κοπέλα. Γιατί εγώ μαζί έχουμε βγει πολλές φορές και είχαμε πάει στα μπουζούκια με εποχές που βγαίναμε. Το παρατηρώ αυτό. Ναι. Και τι, δηλαδή δεν την άφηνε την κοπέλα να περνάει καλά, την κοιτούσαμε στο στόμα και έλεγε τώρα αυτή γιατί τραγουδάει, 2,5 και εγώ περιμένω. Ναι, και δεν τα έλεγα. Και εσύ τραγούδιες όμως. Και εγώ τραγούδαγα. Γιατί τραγούδιες, εσύ αφού είσαι κοπέλα δίπλα. Βιωματικά το έκανες. Όχι. Όχι, αλλά. Θυμάμαι παιδάκι. Τότε που περίμενε. Τον Άι Βασίλη και δεν έλεγα. Και το άλλο παιδάκι που πάνε. Είναι άρα. Τα έχει πει και αυτός αυτά. Λοιπόν, ακούσε το τρίτο που δεν μας αρέσει. Να τρώει πιο γρήγορα από μένα. Η κοπέλα δεν υπάρχει αυτό, γιατί είσαι και γρήγορος. Σε έχω δει και εδώ μέσα πώς τα χτυπάς. Εγώ τα σακατεύω, δεν θα υπάρχει τέτοια κοπέλα, αλλά υπάρχει και αγόρια. Να, ο Θοδωρής τρώει αργά. Σ' αρέσει σε ένα να τρώει η κοπέλα πιο γρήγορα. Σε σχέση με το να σε βάραγε στην καφετέρια. Για δεύτερη και σφαιρικά. Καθίστε ρε παιδί. Να σε βαράει στην καφετέρια. Εννοείς σαν να με έχεις σαν τον Τζανετάκο και να με λέει και κουτεντέ κιόλας λίγο. Όχι, ναι, δεν με πειράζει καθόλου. Δεν πάει να τρώει ο άλλος αργά γρήγορα. Θέλω εγώ τα σουβλάκια τα τρώω πρώτα εγώ, μη μου τα τρώει. Αυτό τι φαλοκρατικό κατάλληλο. Δεν μπορεί να φάει τα δικά της. Αγχώνομαι, νομίζω ότι δεν τρώω γρήγορα. Δεν είναι άγχος αυτό, Γρηγόρη μου, είναι προκατάληψη. Δεν μ' αρέσει. Προφανώς ναι, αλλά δεν σ' αρέσει να σου περάσει. Εσύ να σου πω, δεν σ' αρέσει τίποτα. Από ό,τι έχει έρευνα, τα έχεις βιώσει όλα. Βέβαια. Και φίλοι μου πάρα πολλά έχουν βιώσει αυτά. Αυτά βέβαια με τους σας ξέρουμε. Έχουμε την πολίτη που φίλες της κάνουν και τον Ουγγαρέζο που φίλοι του κάνουν. Καλά, ο Ουγγαρέζος είναι καταστραμμένος. Ό,τι και να λέει είναι από αυτό. Πάλι εμένα θα παίρνει. Το παιδί, άστο, είναι διαλυμένο. Είναι καλά αυτή την ομαχίστα. Α, είναι καλά. Ναι. Βολεμένο. Ούτε το δέρνουν στις καφετέρες και τρώει και πιο γρήγορα. Είναι φουλ. Λοιπόν, το τέταρτο. Να τον γρατζουνάει η φτέρνα της. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα, παιδιά. Να ρωτήσω κάτι. Η δική σου φτέρνα. Με ποιον τα έχει, με το μέμουρα τον Τάκη. Που παίρνει τι καφετέρε, τρώει σουβλάκια σε 2 δευτερόλεπτα. Δεν σου και εσύ σε ένα τύχη με μια κοπέλα που. Να κοιμηθεί με μια κοπέλα, όχι, δεν θα πρέπει να τη έχει. Μην τα έκανε πάει μια κοπέλα μαζί. Που τα είχα έκανε με την κιούρ. Εσύ μέχρι και ο Τέρι γελάει με αυτά που λε, που δεν γελάει και εύκολα εδώ μέσα. Εσένα, Τέρι, δεν σε έχει γρατζουνίσει ποτέ μια φτέρνα. Περίμενε, η δική σου η φτέρνα που γρατζουνάει τη ρώτησε. Η δική μου φτέρνα είναι αντρική. Τι να παναξίνα τα φτέρνα μου. Γιατί είσαι άντρα. Α, βάζουμε και τα νύχια μας, θα κάνουμε και από την όχι, Γρηγόρη, μην παρασύρεσαι. Τη φτέρνα, η φτέρνα είναι με λίγο λαδάκι αργάν, πώς το λένε. Αργάν. Ξεκίνα και τα αργάν. Είναι οι Μαροκινοί, το έχουν βγάλει και για τους άντρες, δεν έχουν πρόβλημα. Αργάν, αργάν, λίγο αργάν να βάζετε. Αργάν. Το βάζω σε μια λεκάνη και ευχόμενο. Ρε, πες παρακάτω τώρα και το λάδι. Αλλά εξ αρχής σας κόβεται το νύχι. Α, άκου τώρα, Έλενα, σε αφορά. Να μην με αφήνεις να σε εκδίσω. Πώς με αφορά δηλαδή αυτό, για κάτσε για να το ξαναπάρω λίγο από την αρχή. Η γυναίκα που δεν τον αφήνει τον άντρα, που θέλει εκείνη την ώρα να τη χδίσει. Ναι. Και του λέει, σταμάτα τώρα, σε μετά τα βγάλω μόνη μου. Δεν είναι ωραίο. Μην είναι στην είσοδο, στην καφετέρια όλα. Ακούς, Σεφερλή, ακούς. Θέλει και δεν τον αφήνει. Δεν είναι ωραίο. Ή τον αφήνεις και δεν θέλει. Κάτσε τώρα, μπλέχτηκα. Τι συμβαίνει με τον Μάρκο Σεφερλή. Για μ' αρέσετε εδώ πέρα, συγγνώμη που σας το λέω. Μπορώ μετά την εκπομπή να έρχομαι κάθε μέρα. Και μέσα τη και άσχημα, αλλά και πριν την εκπομπή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμεί του δεχόμαστε όλου του καλού. Γρήγορα ή τον δώσει κανένα κεφάλι. Ξαναπείς μου πάλι, τι δεν πρέπει, σας ενοχλεί όταν η γυναίκα. Δεν με αφήνει να τη δείξω, ρε Ελένη. Θέλω να πάρω μια πρωτοβουλία, να δείξω και την αντρίλα μου, να βγάλω τα ρούχα εγώ. Και είναι πολλές κοπέλες, εδώ το κάνει. Που του λέει, άσε με να δω μόνη μου. Θα σε πάρει μπάλα και σένα τώρα. Κάτσε τώρα, ναι, τώρα θα τα ακούσω όλα. Γιατί το κάνεις αυτό όμως. Πάμε παρακάτω. Μην σε βάζει κοπέλα τώρα. Μα σε είδα ότι το μάτι σου με κοίταξε περίεργα. Πήγαινε παρακάτω, δεν θα προλάβω. Α, να μιλάει για το ερωτικό της παρελθόν και να λάμπει το πρόσωπό της. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή. Και γιατί να μιλάμε, δηλαδή, εξήγησέ το. Και εσύ λάμπει, μπάμπι μου. Παλιά είχα μια σχέση με τον Βαγγέλη. Τι να σου λέω. Και να λάμπει. Πε. Παλιά είχα μια σχέση με τον Βαγγέλη Χάλη. Ναι. Κατάλαβες, γιατί το βλέπουμε εμείς ότι εσύ χαίρεσαι με τον Βαγγέλη που κοιτάξτε, αν χαιρόμουν πολύ με τον Βαγγέλη, θα ήμουν με τον Βαγγέλη, δεν θα ήμουν μαζί σου. Μπορεί ο Βαγγέλης να μην ήθελε αυτός να ήσουν μαζί. Τι λέτε, καλέ, τι σας έχουν πει. Αμέ τι, γιατί εμείς. Νομίζετε. Μπα, λίγες χωρίζουν οι άντρες. Νομίζετε.
Χριστέ μου. Συγγνώμη, δεν χωρίζουν οι άντρες, όλοι οι χιλόπιτες τρώνε. Ναι, οι περισσότεροι ναι, επιτρέψε μου να σου το πω. Λοιπόν, να του λέει να κάνει δουλειές στο σπίτι, ενώ είναι μπροστά η μητέρα του. Πες μου να πλύνει τα πιάτα, να κάνω ό,τι θέλεις. Μην τα λες μπροστά στη μητέρα μου. Η μαμά είναι το πρόβλημα, η μητέρα. Ναι, ναι, να την μην αισθανθεί η μητέρα ότι ο γιος της δηλαδή είναι... Δηλαδή το Μάρκο, μην του πεις πλύνει πιάτα και είναι μπροστά η μητέρα. Θα γελάσει πάρα το πολύ. Χαλαρά μόλις φύγει η μητέρα, θα τα πλύνει. Ναι, όλα. Λες και θα γίνει είτε είναι μπροστά η μητέρα είτε όχι. Εκεί θα τα κάνει. Ποιος θα κάνει? Ο Μάρκος. Τον έχω δει εγώ. Πω, για άλλον μιλάμε. Για τον ξέρω. Για τον Μάρκο Μπότσαρη, το ιστορικό πρόσωπο. Είναι φιλότιμος. Θα τα κάνει κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή. Και το 8, να μην τον κυνηγάτε εσείς για σεξ. Κάτσε και δηλαδή θα ποτέ κάνεις, άμα θέλει δεν κάνει τίποτα. Να τον κυνηγήσετε, μωρέ, Ελένη μου. Αλλά έχει πολύ. Να τον κυνηγήσετε. Δηλαδή, αν περάσει ένα δίμηνο ανομβρίας, πάρτε μια πρωτοβουλία. Ένα κάτι δίμηνο. Να τότε να το θυμηθεί η γυναίκα. Η γυναίκα θα το θυμάται, μην τον κυνηγήσει όμως. Γιατί για να άμα μην... περάσει ένα δίμηνο ανομβρίας, μη σε κυνηγήσει εκείνος μετά. Αυτό λέω. Ναι, άμα αυτό σε κυνηγήσει, λέω να λες και δόξα τω Θεώ. Μπορεί να υπάρξει στο δίμηνο και να μην σε κυνηγήσει. Εκεί... Θα έχει φύγει, θα τρέχει και δεν θα σε βρίσκει. Στο δίμηνο μόνο. Τι εννοεί στο δίμηνο μόνο. Δώσει εσύ ένα έτσι, αέρα, έτσι, ένα χρονικό γιατρέ μου διάστημα. Να δώσω ένα χρονικό ορίζοντα. Εκεί πρέπει να ανησυχεί, α πούμε. Ανομβρία, για να ξέρει. Ναι, για τετράμινο. Τετράχρονο. Α. Τετράχρονο. Όχι, όχι. Στο χρόνο να ανησυχεί. Στο οχτάμινο. Πες ρε συμπάκια, δεν γίνεται κάτι καλά. Πριν το οχτάμινο μην ανησυχείς, είναι φυσιολογικό. Μετά από πόσα χρόνια πρέπει να ανησυχώ στο οχτάμινο? Μετά από πόσα χρόνια στο οχτάμινο? Ναι, στο οχτάμινο μετά από πόσα χρόνια πρέπει να ανησυχώ? Αν την πω μια εξαετία, εφταετία. Στην εφταετία οχτάμινο. Παντρεμένη είμαι πέντε. Και 11 χρόνια σχέση. Αλλά είμαι 11 μαζί του. Στο χρόνο πάνω να ανησυχείς. Στο χρόνο πάνω. Πόσο είστε μαζί? 11,5 χρόνια περίπου. Πόσο δίνετε, γιατρέ? Ένα χρόνο με 13% επιτόκιο. Ένα χρόνο. Στο χρόνο επάνω να ανησυχήσω. Χοντρικά. Χοντρικά, γιατρέ μου, πόσα σπίτια τα κλείσετε σήμερα? Χοντρικά, αυτά ήταν τα θέματα. Μην φανταστείτε. Πόσα χρόνια είσαι παντρεμένος εσύ? Τέσσερα. Δεν θυμάμαι, μέτρητα. Τέσσερα. Από το μπαίνω στον πέμπτο. Τέσσερα. Και άλλα 7 χρόνια σχέση πριν. Ρε ψεύτη. 7 μήνες ήθελα να πω. Το έκανα να ακουστεί πολύ. Δεν μου θέλει να δείξει ότι δεν υπήρχε άλλη γυναίκα πριν από αυτήν. Καλά, αυτό είναι σίγουρο. Θέλει να δώσει περιθώριο στην ανομβρία. 7 μήνες. Λέει 5 μετά. Γι' αυτό το ρωτάω. Έλενα, αστραπή στο 7 μήνο τσακ τσακ. Έλα. Ναι. Εντάξει. Δηλαδή εσύ είσαι φορά και παιδί, έτσι. Σχεδόν. Σχεδόν. Δηλαδή, αν ακούσει για τρίτη εγκυμοσύνη, θα πει δεν τον παγάζα, να το. Τον τσακώσαμε. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε κάπου σε αυτό το σημείο. Είναι σήμερα Δευτέρα, ε. Ναι. Θα δώσεις ένα φιλί εκ μέρους μου στα γόρι σου? Θα δώσω πολλά φιλιά εκ μέρους σου, γιατί δεν θα θέλει μόνο ένα, είναι σίγουρο. Οι δυο μας πάντα ανταλλάζουμε φιλιά τηλεοπτικά, μέσω τρίτων, απευθείας στην κάμερα. Έτσι έχουμε έναν τρόπο τα φιλιά μας να τρέχουνε. Επειδή θα θέλει περισσότερα όμως από ένα, πες μου τι να κάνω εγώ τώρα. Θα του στείλω μήνυμα μετά την εκπομπή στο κινητό σου να το μεταφέρεις ολόκληρο. Wow. Βέβαια. Εντάξει, θα είναι πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος, το λέω. Να το ξέρεις. Θέατρο εδώ στην Αθήνα. Θα κάνει. Στο Περοκέ θα είναι. Πότε? Ο Μάρκος. Τώρα, γύρω στις 20 Δεκεμβρίου θα ανοίξει. Θα κάνει και θέατρο. Τίτλο βρήκε? Γιατί τους τίτλους έχει στο τσεπάκι και κάθε φορά. Έχει, είναι ανάμεσα σε δύο, να σου πω και τους δύο. Ναι, για πες λίγο να. Το ένα είναι Tutti Frutti. Ναι. Και ο Μάρκος που είναι μέσα, πάντα βάζει το όνομά του. Και το άλλο είναι Ο Καλός, ο Κακός και ο Διάσημος. Μάρκο δεν έχει ο τίτλος. Ναι. Είσαι σίγουρος? Τι, θέλετε Μάρκο οπωσδήποτε κάτι μέσα? Βέβαια, πάντα μας βάζει. Έχει μαθημένο με τέτοιες κονογές. Είναι στην επιθεώρηση αυτό περισσότερο. Σωστό. Ναι. Όχι στην πρόζα. Τώρα θα κάνει πρόζα. Το χειμώνα δεν κάνει επιθεώρηση, κάνει πρόζα στο Περοκέ. Κλείνω ρε παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την Έλληνα που ήταν σήμερα κοντά μας. Να δώσει τα φιλιά μας σε όλους. Σε όλους το πρωινό, που οι περισσότεροι είναι και φίλοι μας. Να είστε καλά. Πολύ αγάπη στον Μάρκο. Ευχαριστούμε. Και εγώ να σας πω, γιατί μ' αρέσει, γιατί ξέρετε που να πάρετε να ρωτήσετε, αν σήμερα υπάρχει κανονικό πρόγραμμα στο Φως με Νατάσα Βεβερίδου και Γιώργο Θεοφάνους. Κανονικότατα σήμερα το βράδυ, πάλι με ένα guest έκπληξη. Και εσείς είχατε όπως πάει και κάθε χαμός. Δευτέρα και είχε κάνει ο Μάρκος γκεσταριλίκη εκεί και περάσαμε καταπληκτικά. Και έχει τραγουδάρες η Νατάσα Θεοδωρίδου, είναι φωνάρα.
και έχει γράψει απίστευτες επιτυχίες ο Θεοφάνος. Έτσι. Λοιπόν, γεια σας, καλή συνέχεια με όλα παίζουν.